Διερευνήσαμε στην περιοχή του Οθωμανικού, της Οθωμανικής πηγής που υπάρχει ακριβώς πίσω μας, την αποκάλυψη του μεσαιωνικού επιθαλάσσιου τείχου, στο οποίο βλέπετε αποκαθιστούμε τώρα με έργα αναστήλωσης και αποκατάστασης, και εν συνεχεία αποκαλύφθηκε ένα λουτρό αρκετά μνημειώδες, το οποίο χρονολογείται στο 16ο αιώνα. Είναι ένα από τα προημότερα λουτρά που αυτή την περίοδο έχουμε στην Λέσβο, και σύμφωνα με τις φιλολογικές πηγές το λουτρό αυτό πρέπει να το έχει κατασκευάσει ο μεγάλος ναύαρχος του Οθωμανικού στόλου Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, ο οποίος αναφέρεται ότι στην περιοχή του Κάτω Κάστρου χορήγησε την κατασκευή ενός μνημειώδους λουτρού για την σωματική καθαριότητα τόσο των Οθωμανών όσο και του χριστιανικού στοιχείου που υπήρχε στην περιοχή. Στο λουτρό αυτό σώζεται, όπως βλέπετε, το υπόκαστο με την στοά αυτή που βλέπετε που υπάρχει, την τοξωτή, μέσα στην οποία έμπαινε η καύσιμη ύλη, και δεξιά και αριστερά του υπάρχουν οι θερμοί χώροι που ήταν το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας της σωματικής καθαριότητας, ενώ στο υψηλότερο επίπεδο υπήρχαν οι χώροι του χλιαρού και του κρύου του νερού. Η ύπαρξη ενός τόσο μνημειώδους λουτρού του 16ου αιώνα μας βάζει σε προβληματισμό, γιατί τα λουτρά αυτά συνήθως ήταν στο κεντρικό ιστό της μεσαιωνικής πόλης. Και αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα ήταν ότι στην περιοχή του Κάτω Κάστρου δεν είχαν εντοπιστεί κυστικά κατάλοιπα. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ερευνητές και με τα παλαιότερα αρχαιολογικά δεδομένα, το Κάτω Κάστρο δεν είχε κυστικά κατάλοιπα. Η παρουσία αυτή όμως του λουτρού μας βάζει σε προβληματισμό για την ύπαρξη πιθανώς ενός οικισμού που να υπήρχε στην περιοχή του Κάτω Κάστρου. Η αποκάλυψη της περίφημης μαρμάρινης πύλης που βρέθηκε ακριβώς στη θεμελίωση του λουτρού αυτού, και η διερεύνηση και μελέτη των αρχαιολογικών ευρημάτων, των νομισμάτων και της κεραμικής χρονολογούν την πύλη στον 6ο με 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι η πρώτη μορφή οικιστικής ανάπτυξης του Κάτω Κάστρου με την πύλη αυτή, που υποδηλώνει ότι η πύλη αυτή μας οδηγεί στον οικισμό, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστός, και φαίνεται ότι ο Βυζαντινός οικισμός του 7ου και 8ου αιώνα μετά Χριστόν ήταν στην περιοχή του Κάτω Κάστρου, που μαρτυρείται ότι υπήρχε ο περίφημος οικισμός του Μελανουδίου. Ο οικισμός αυτός, σύμφωνα με τις φιλολογικές πηγές, όταν οι Οθωμανοί ήρθαν στη Λέσβο, ήταν ο πρώτος που καταστράφηκε, γιατί συνήθως δεν ήταν εντός των μεσαιωνικών τειχών. Θεωρείται ότι ήταν εκτός, και ότι σε περιπτώσεις πολιορκίας οι κάτοικοι έμπαιναν μέσα στο κάστρο για να προφυλαχτούν. Επομένως, έχουμε τα πρώτα αρχαιολογικά τεκμήρια τόσο για την οικιστική κατάσταση στο Κάτω Κάστρο από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, με τη μνημειώδη αυτή πύλη, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια επαναχρησιμοποιήθηκε ο χώρος με τις λουτρικές εγκαταστάσεις που βλέπετε, οι οποίοι αποδεικνύουν μια συνεχή ζωή στο χώρο από τον 16ο αιώνα μέχρι και το 19ο. Να σας πω ότι δίπλα από το λουτρό αυτό που αποκαλύψαμε υπήρχε ένα άλλο λουτρό του 17ου αιώνα, το οποίο έχει αποκαταστήσει παλαιότερα η 14η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τα οποία ήταν στοιχεία που υποδηλώνουν ενδείξεις ότι στην περιοχή του Κάτω Κάστρου, που μέχρι σήμερα λέγαμε ότι δεν ήταν κατοικημένοι, με τις νέες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν επιβεβαιώνουν ότι στην ευρύτερη περιοχή του Κάτω Κάστρου υπήρχε ο ακμάζων οικισμός του Μελανουδίου, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο οικισμός του κάστρου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα μας δώσει τη δυνατότητα και στο μέλλον να πραγματοποιήσουμε ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή του Κάτω Κάστρου μετά την παράδοση του έργου, το οποίο το υπολογίζουμε ότι θα είναι στο τέλος του Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Να σας πω ότι στα παραδοτέα του έργου αυτού είναι, πέραν από τη χάραξη του ποδηλατόδρομου, ο οποίος θα ενωθεί με τον ποδηλατόδρομο που κάνει ο Δήμος Μυτιλίνης, και η πορεία των επισκεπτών μέσα από ειδική διαδρομή, η αποκατάσταση δύο Οθωμανικών οικειών, η μία από αυτές θα χρησιμοποιηθεί για τα ψηφιακά μέσα, δηλαδή για την προώθηση του πολιτισμού στη Λέσβο από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, και είμαστε σε συνεργασία με όλους τους φορείς της Λέσβου, ώστε στον οικίσκο αυτό να λειτουργούν και να παρουσιάζονται όλος ο πολιτισμός της Λέσβου, παλαιότερος και νεότερος. Και έχουμε επίσης και την αποκατάσταση μιας Οθωμανικής οικίας, την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε για εκπαιδευτικά πράγματα
προγράμματα για τα παιδιά, όπου θα τους δίνεται δυνατότητα μέσα από τις τόσες χιλιάδες πέτρες που έχουμε βρει στην περιοχή του Κάτω Κάστρου να μάθουν και να πληροφορηθούν για τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα και στο μεσαίωνα οι παλαιότεροι κάτοικοι της περιοχής, λαξεύοντας τις πέτρες ή γράφοντας πάνω σε αυτές. Νομίζω ότι θα αποκτήσει το κάστρο μια νέα μορφή, θα δημιουργηθεί μια πολιτιστική γειτονιά, γιατί η εφορία μας, όπως γνωρίζετε, κάνει και άλλα έργα στην ευρύτερη περιοχή του Κάτω Κάστρου.